Στην Γεργερή ο Ρούβας έβαλε από νωρί δύσκολα στον Ηρόδοτο και στο έκτο λεπτό μετά από ωραία κάθε πάσα του Ανογιανάκη Ο Χριστοφοράκης πρόλαβε αμυντικούς και τερματοφύλακα και έκανε το 1-0 και τους γηπεδούχους. Στο 17 ο Ηρόδοτος διαμαρτυρήθηκε για ένα κυρωθέν γκολ του Βεζίρ Τζόγλου, ο οποίος υποδείχθηκε σε θεση offside με τον Ρούβα στη συνέχεια να γίνεται απειλητικό με τα μακρινά σου των Σκούφου και Ντέτσικα να μην βρίσκουν στόχο. Οι πρωτοπόροι τη Α1 -Ε ανέβασαν την απόδοσή τους μετά το 25 και είχαν ευκαιρία με τον Τριάντι, που από πλεονεκτική θέση έστειλε out την μπάλα, ενώ φάση διαρκεία στα καρέ του Ρούβα δημιουργήθηκε στο 34 με τι προσπάθειε του Βεζιρτζόγλου, Χίντρι και Μαγάκι να μην καταλήγουν στα δίχτυα. Η πίεση του Ροδότου σε εκείνο το διάστημα καρποφόρησε το 37, όταν μετά από κόρνερ του Τριάντι η άμυνα του Ρούβα δεν έδιωξε και ο Βεζιρτζόγλου με κοντινό σου τη σοφάρισε ένα-ένα. Λίγο πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Ροδότο ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Χριστοδούλου. Με σπουδαία ευκαιρία για τον Ηρόδοτο ξεκίνησε το Β' ημίχρονο και τον Χίντρινα αστοχή σε τέτα τέτε, ενώ ακολούθησαν δύο καλέ στιγμέ για τον Ρούβα, με την κεφαλιά του Καλεμάκη στο 53 να καταλήγει out ενώ στο 67 ο Ντέτσικα, σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών. Και εκεί που τα περιθώρια είχαν αρχίσει να στενεύουν για τον Ηρόδοτο, χρειάστηκε η έμπνευση του Μιχάλη Φραγκουλάκη, ο οποίος σούταρα από το χώρο της μεσαίας γραμμής με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και το 1-2 να πανηγυρίζεται έξαλα. Το γκολ του Φραγκουλάκη ήταν εκείνο που έκρινε και το αποτέλεσμα στη Γέργερη με τον Ηρόδοτο να διατηρεί το απόλυτο κατακτώντα την έκτη φετινή του νίκη.